Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, μια μεγάλη καλημέρα, μια ζεστή αγκαλιά από εδώ τον Πειραιά. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευση, για τη συμμετοχή σας και ελπίζουμε αυτές οι ώρες που θα κυλήσουν να σας ανταμείψουμε για την προσπάθεια αυτή που κάνατε τις Κυριακές το πρωί. Ό,τι είχα να πω, τα είπε ο Κυριάκος. Ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι, μας κάλυψε απόλυτα. Ταυτίζομαι με αυτά που λέει. Το εννοώ θεσμικά ότι θα είμαστε δίπλα, θα είμαστε κοντά, θα είμαστε η ομάδα τεκμηρίωσης σε ό,τι χρειάζεται στο επιχειρήν ο Ελλάδος μας. Τέρματα ό,τι έγινε μέχρι χτες. Σήμερα ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια. Πιστεύω ακράδαντα και στον Πανελλήνιο και ιδιαίτερα στον Κυριάκο ότι εννοεί αυτά τα πράγματα που είπε και θα τα κάνει. Όλα όσα περνάνε από το χέρι μας και ό,τι εξαρτάται από τις αποφάσεις της ντόπιας. Υπάρχουν όμως και θέματα που είναι έξω από εμάς και εκεί θα χρειαστεί μια άλλη προσπάθεια. Εκεί θα χρειαστεί το φαρμακείο του μέλλοντος, το φαρμακείο των υπηρεσιών, το φαρμακείο του αύριο να απαντήσει, γιατί ούτε συνδικαλιστικά ούτε συνεταιριστικά μπορούμε να λύσουμε τα θέματα. Με ένα φαρμακείο που είχε καταντήσει ένας μεταπολιτής, με ένα φαρμακείο που η ευμάρεια και ο ρυθμός ανάπτυξης μας είχε αδρανοποιήσει. Και αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν η μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί ο κλάδος. Πέρα από τα περιθώρια κέρδους, πέρα από τις παρεμβάσεις της βίας που έχουν γίνει, είχαμε παραδώσει την ψυχή μας. Αυτό επαναχτάμε σήμερα. Και από εκεί θα μετρηθούμε στο μέλλον. Και εδώ χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια. Δεν φτάνει ο ένας. Ούτε ο ένας δομός, ούτε ένας συνεταιρισμός, ούτε ένας σύλλογος. Χρειάζεται το σύνολο του φαρμακευτικού σώματος να πάρει μπροστά στη νέα αυτή αντίληψη που προσπαθούμε να πούμε. Και μέχρι σήμερα, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το καλοκαίρι για την προπάθεια φροντίδα υγείας, πετύχαμε το μισό. Ποιο είναι το μισό? Ότι για πρώτη φορά μας αναγνωρίζει η πολιτεία όσοι είμαστε επιστήμονες στον χώρο της υγείας και ότι μπορούμε να παίξουμε ένα συγκεκριμένο ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με αυτές τους δύο πυλώνες που έχει μπει μέσα. Οι δύο πυλώνες είναι δράσεις πρόληψης και δράσεις συμμόρφωσης. Αυτά και μόνον αυτά είναι η αρμοδιότητα του φαρμακοποιού. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλουμε και στην ιατρική κοινότητα, η οποία μπερδεύει κάποια πράγματα. Δεν γράφουμε συνταγές, δεν αλλάζουμε θεραπείες. Η δουλειά μας είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι διαφορετική από αυτή του γιατρού. Και βεβαίως ο ρόλος του γιατρού είναι αυτός που πάντα ήταν, είναι αντικατάστατος, είναι αυτός που θεραπεύει, αυτός που βγάζει σχήματα, αυτός. Αλλά στο κομμάτι της συμμόρφωσης και στις δράσεις πρόληψης είναι κατεξοχήν η δική μας δουλειά, η δική μας ειδικότητα. Και αυτό θα πολεμήσουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Και κάτι άλλο και κλείνω. Πολλές φορές σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το κοινοβούλιο έχουν ψηφιστεί πάρα πολύ ωραίοι νόμοι και καλοί. Στο διάβα του χρόνου έμειναν κενά. Έμεινα κενό που ξεχάστηκε. Για να μην συμβεί στη δική μας περίπτωση αυτό, είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να συνεννοηθούμε με τους αρμόδιους φορείς να τρέξουμε μία δράση μέχρι το καλοκαίρι, να δείξουμε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού φαρμακείου και αυτό για πρώτη φορά να μετρηθεί από δημόσιους φορείς που είναι εντεταλμένοι. Και τότε θα έχει άλλα επιχειρήματα και άλλη δυνατότητα και ο πρόεδρος του Πανελληνίου να πάει να διαπραγματευτεί. Θα είναι πια καταγεγραμμένα, όχι στη σφαίρα του θέλω ή των προθέσεών μας που όλοι τις έχουμε. Και αυτό του το υπόσχομαι, θα το δώσω. Ευχαριστώ πολύ σε όλους.